Γεια σας, είμαι η Ζώη Αυγουστή και μαζί εύχομαι να περάσουμε όμορφα και αυτό το Σαββατόβραδο παρέα. Μείνετε μαζί μας και σήμερα, γιατί συναντήσαμε τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή Χριστόδουλο Χριστοδούλου και μας μίλησε για τη ζωή του, την τηλεόραση, τις απειλές που δέχτηκε και φυσικά για τη μεγάλη του αδυναμία, τις κόρες του. Μείνετε μαζί μας, γιατί όταν συναντιόμαστε, η ζωή γίνεται ντόλτσε βίτα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε και απόψε στην παρέα μας. Είμαστε εδώ στον Dolce Vita και με τον απόψινό μας καλεσμένο έχουμε πάρα πολλά να πούμε, θεωρώ, γιατί τον παρακολουθούμε χρόνια στην τηλεόραση, φέτος τον ακούμε στο ραδιόφωνο. Έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο ανήσυχο πνεύμα και αντιδραστικός. Έχει αδυναμία και στις δύο του κόρες, τις οποίες λατρεύει και είμαι σίγουρη. Άρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε απόψε μαζί με τον Χριστόδουλο Χριστοδούλου. Χριστόδουλε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Με χαρά μου, δικιά μου, και ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι. Έκανες ωραία εισαγωγή, τι να πω εγώ τώρα. Νομίζω ότι είμαι ανήσυχος. Το έχω καταλάβει. Το έχω καταλάβει. Ψάχνοντας για σένα, έχω βρει διάφορες συνεντεύξεις σου που το παραδέχεσαι και ο ίδιος. Ναι, μα κοίταξε, αν έχω κάτι το οποίο λέω πάντα, είναι ότι η ειλικρίνεια και στον χώρο μας ειδικά, ο κόσμος καταλαβαίνει όταν δεν είμαστε ειλικρινείς. Και καλύτερα να είσαι ο εαυτός σου. Εκτιμάται η ειλικρίνεια όμως. Από τον κόσμο, ναι. Από τον κόσμο, ναι. Από τον χώρο? Όχι τόσο. Μου άνοιξες διάφορα, εγώ θα σε πάω εντάξει, από την αρχή. Από μένα θα ακούς μόνο αλήθειες ή τουλάχιστον θα προσπαθώ να λέω αυτά που πιστεύω εγώ την αλήθεια. Μπορεί να είμαι και λαθασμένος. Όχι, το ξέρω, γι' αυτό και είσαι εδώ. Πέρασα πάρα πολύ ωραία όταν με φιλοξένησες στην εκπομπή σου στο ραδιόφωνο και νομίζω ότι θα περάσουμε το ίδιο καλά και εδώ. Είδες τη διαφιέρωση της τραγουδίας σου έχω βάλει, τα έχω πετύχει όλα. Ακριβώς όμως. Εντάξει, έκανα ερευνητική δημοσιογραφία. Λοιπόν, ξεκινάμε από το ΡΙΚ, γιατί είσαι αρκετά χρόνια στο ΡΙΚ. Νιώθεις αυτό που λένε πολλοί συνάδελφοί σου, την ασφάλεια του ΡΙΚ? Ότι κάθε χρόνο δεν σκέφτεσαι αν θα μείνεις άνεργος, αν θα χάσεις τη δουλειά σου, όπως μπορείς να μπαίνεις σε ιδιωτικούς στάθμους? Δεν μπαίνω σε αυτήν τη λογική και ούτε μου αρέσει η ασφάλεια, η ρουτίνα, παύλα. Αντίθετα, το να κάθεσαι ήσυχα σε μια γωνιά και να λες «ΟΚ, του χρόνου πάλι θα έχω μια εκπομπή» και να μην έχω εκπομπή, το μεροκάματο θα είναι εκεί να με περιμένει, δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα εμένα. Δηλαδή, προσπαθώ να, και πολλές φορές με δικές μου εισηγήσεις, να κάνω κάτι καινούριο. Δεν μπορώ να κάτσω στην ησυχία μου. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τι από τις εκπομπές που έχεις κάνει, ποια από τις εκπομπές ξεχωρίζεις? Εντάξει, κάθε μία έχει κάτι το διαφορετικό. Για παράδειγμα, τον πεις εμείς όταν ήταν και η αιτία αναφείο που τον Αντένα, ήταν κάτι το καινούριο. Δηλαδή, μάζεψα μία ομάδα και μας είπα, θέλω να κάνουμε μία δικοινωτική εκπομπή, κάτι πρωτοποριακό, κάτι το οποίο έγινε και δεν ξανά έγινε. Το νιώθα σαν παιδί μου, δηλαδή, το ξεκινήσαμε από το μηδέν, ακόμα και την ονομασία τη δώσαμε εμείς και αυτό και το ονομάσαμε πεις εμείς. Ήταν μία εκπομπή η οποία κράτησε 14 χρόνια. Πάνω από 4.000 εκπομπές, δηλαδή τρελά νούμερα, το καταλαβαίνεις αυτή ειδικά καθημερινή εκπομπή. Είχαν τις ιδιαιτερότητες της, δηλαδή μια συνηθισμένη εκπομπή, γιατί ήταν η φιλοσοφία της να στείλει γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Ναι. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό και πολλές φορές νιώθαμε ότι περπατάμε σε έναν τεντωμένο σκηνή. Δηλαδή την εκπομπή παρακολουθούσαν και Τουρκοκύπροι και δορυφορικά σε όλον τον κόσμο. Ναι. Γι' αυτό έπρεπε να κρατούμε πάρα πολλές ισορροπίες. Από εκεί πέρα τα σκοτεινά μονοπάτια ήταν μια καθαρή δική μου ιδέα και ήταν ό,τι είχε να κάνει με τη ερευνητική δημοσιογραφία. Και πάλι νομίζω ότι ήσουν έτσι σε τεντωμένο σκηνή, γιατί καταπιαστήκατε με θέματα. Εντάξει, εκείνο μου άρεσε, ήταν κάτι διαφορετικό. Ήταν και νομίζω ότι το έχουμε μπει και στο ραδιόφωνο ότι θεωρώ αποκορύφωμα για κάποιο δημοσιογράφο να ασχοληθεί με την ερευνητική δημοσιογραφία. Και ήταν μια ιδέα δικιά μου και διονομασία. Είχαμε ξεκινήσει η πρώτη μεγάλη έρευνα που είχαμε κάνει ήταν για τα ναρκωτικά. Κράτησε πάρα πολύ, σχεδόν 1,5-2 χρόνια πριν τη βγάλουμε στον αέρα. Είχαμε μπει πάρα πολύ βαθιά. Και είναι από εκεί που γεννήθηκε, αν θες, και η ιδέα και το όνομα σας Σκοτεινά Μονοπάτια. Η έρευνα ξεκίνησε γιατί ήξερες ότι κάποια στιγμή θα έβγαινε στον αέρα αυτή η έρευνα? Ναι, ναι, ήθελα. Το επιδίωξα και όταν είδαμε ότι αγκαλιάστηκε από τον κόσμο. Δεν υπάρχουν δυστυχώς αντίστοιχες εκπομπές που να κάνουν διερευνητική δημοσιογραφία.
Και γιατί δεν είναι εύκολες εκπομπές, αν δεν κάνω λάθος. Αντίθετα, αντίθετα. Αλλά είναι, το ωραίο είναι ότι όσον σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά θέλεις, θα τελεπορηθείς μέχρι να βγάλεις την εκπομπή στον αέρα. Έρχεται ικανοποίηση, ηθική ικανοποίηση, βλέποντας το αποτέλεσμα. Δηλαδή, κάθε φορά που ψάχνεις κάτι και βρίσκεις κάτι και προσθέτεις κάτι και δίνεις του κόσμου κάτι που δεν το ήξερε μέχρι χθες, είναι εκείνο που σε ικανοποιεί εσένα σαν άνθρωπο. Και εμένα τουλάχιστον, γιατί ξέρεις, είσαι στον χώρο, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις μια ερευνητική δημοσιογραφία και να μην πέσεις σε παγίδες. Υπάρχει και αρχαία τηλεοράσεις. Σωστό. Που ανά πάσα στιγμή μπορεί κάποιον πρόσωπο να το φυγείς εκτεθειμένο. Μπορεί. Χίλια δυο μπορεί. Αντίθετα, τουλάχιστον εκπομπή πήρε 2-3 φορές συγχαρητήρες επιστολές που διαχείριζε ο τηλεοράσεις. Που ήταν. Το έχω σημειωμένο αυτό και θα σε ρωτούσα. Δεν είναι για σένα, πέρα από τα νούμερα, τι τηλεθέαση που μπορεί να κάνει μια εκπομπή, δεν είναι για τον παρουσιαστή μια έξτρα επιβράβευση, το ότι άτομα που συνήθως είναι εκεί για να λένε τα αρνητικά, να σε επιβραβεύουν στο τέλος. Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι. Μα είναι ηθική ικανοποίηση, γιατί. Να το πω. Εγώ βασικά την εκπομπή αυτή την έκανα για την τρέλα μου. Δεν πληρώνω μου γι' αυτό. Εγώ, ο μισθός μου έβγαινε από τον PSEMIS και έμενα έξτρα ώρες γιατί ήθελα να κάνω αυτή την εκπομπή. Και αντιλαμβάνεσαι, η μόνη μου ηθική ικανοποίηση τότε ήταν ότι πέτυχε αυτό. Ναι. Υπήρχαν θέματα τα οποία ψάχνοντας τα έπεσες σε μονοπάτια λίγο περίεργα. Σκοτεινά. Σκοτεινά. Όπως λέει και εκπομπή. Σωστό. Που να. Κάποια πράγματα να μην μπορούσες να τα βγάλεις προς τα έξω. Ναι. Ναι. Είχε διάφορες περιπτώσεις, τις οποίες είχε να κάνει και με κόσμο τον οποίο θα έμενε εκτεθειμένος. Δηλαδή, μπορούσες να το κάνεις ζημιά, σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, εκεί που, για παράδειγμα, για τα ναρκωτικά, εκεί που προσπαθούσε να ξεφύγει, μέχρι να δικαιώσει τον ντοκιματέρ, ο άνθρωπος ήταν στη φάση που προσπαθούσε να ξεφύγει. Είχε δώσει μια ωραία συνέντευξη, με πήραν κάποια στιγμή τηλέφωνο και μου λέει, δεν θέλω να με μεταδώσεις. Γιατί είμαι στη φάση που θέλω να ξεφύγω. Δεν θα τη μεταδώσει. Όσο καλή συνέντευξη για αν είδα. Σωστό. Ήταν ο σεβαστής. Εντάξει, υπήρχαν και απειλές. Υπήρχαν και τέτοια. Ναι. Σε σταμάτησαν όταν πειράζεις κάποιους. Ναι. Λογικό δεν είναι. Σκέφτηκες ποτέ να τα σταματήσεις ή να στρέψεις αλλού τις ερευνές σου όταν υπήρχαν αυτές οι απειλές? Είχε σε κάποια από τα ντοκιματέρ τα οποία είπα πάρα πολλά, αλλά όχι όλα που είχα στο χέρι. Να το πω έτσι. Γιατί δεν είσαι μόνος σου, έχεις και δύο παιδιά από πίσω, τα οποία. Σωστό. Εντάξει. Εντάξει, είναι αυτό. Δηλαδή, πρέπει να ξέρεις πού μπορεί να το φτάσεις και τι κάλυψη θα έχεις μετά. Δηλαδή, θα σε καλύψει ο σταθμός σου, θα σε εντάξει όταν έχεις οικογένεια να μην κάνουν κάποιον κακό στην οικογένειά σου. Σωστό. Είναι αυτό. Δηλαδή, βάζεις πολλά πάνω στη ζυγαριά. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι. Σε όλα τουλάχιστον τα ντοκιμαστέρ βγάλαμε κάτι καινούριο. Σίγουρα. Γιατί είναι αυτό που λες, δεν γίνονται εύκολα τέτοιες εκπομπές. Ναι. Με τι θα ήθελες να επιστρέψεις? Θα ήθελες να επιστρέψεις στην τηλεόραση? Σε σχέση με σκοτεινά μονοπάτια. Έχω μια ιδέα, την συζητάμε. Θα είναι, αν και εφόσον καταλήξουμε, θα είναι κάτι σε στυλ σκοτεινών μονοπατιών, δηλαδή θα υπάρχει έρευνα μέσα, αλλά και κάτι καινούριο. Κάτι αφήσω εκεί. Έτσι, περιμένουμε να το δούμε. Εάν και φως. Ναι. Ναι. Εντάξει, ο κόσμος ξέρει ότι πάντα υπάρχουν πολλές συζητήσεις πριν ξεκινήσει η νέα σεζόν. Κοίταξε, εγώ τουλάχιστον ότι έχει να κάνει μια σκοτεινή μου βαθιά. Δεν είμαι ικανοποιημένα, δεν θέλω να το ξεκινήσω. Ναι. Δεν θέλω να απλώς να πω ότι κάνω τηλεόραση. Αν δεν είναι κάτι το οποίο με γεμίζει, τουλάχιστον μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, δεν θα κάνω κάτι το οποίο απλώς για να πω «Α, γεια σου, μάμα, παπά, είδες με, δικός με, γεια σου». Όχι, δεν θα το κάνω αυτή τη λογική. Θα το κάνω γιατί θέλω να το κάνω, γουστάρω εγώ να το κάνω. Δεν υπάρχει όμως στους παρουσιαστές, στους δημοσιογράφους που είναι μπροστά στην κάμερα, ένα λίγο ψώνιο με την καλή έννοια για να στέκεσαι μπροστά στην κάμερα και να μιλάς? Εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν το έχω. Αλλά δεν μπορώ να το κρίνω εγώ από την άλλη. Ναι, κοίταξε, δεν κακό. Δεν το κατακρίνω. Απλώς πρέπει να ξέρεις ότι σε ποιο βαθμό είναι αυτό το εισαγωγικά το ψωνιό σου. Ναι. Εάν πιστεύεις, έχει κόσμο ο οποίος είναι καλός, βγαίνει, μπορεί να έχει ψωνιό, αλλά το θέλει τηλεόραση. Απλώς να μην περνά το
Το όριο που λέμε, να μην καβαλικεύει το καλάμι, όπως λέμε, στο χώρο μας κτλ. Έχουμε παρουσιαστές που δεν τους θέλει τηλεόραση. Ναι. Γιατί συνεχίζουν να είναι εκεί? Έχουν άλλα που φαίνεται προσόντα. Mm-hmm. Πώς σχολιάζεις τα τελευταία... Τι είπα τώρα, εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει. Και κοιτάξτε, όταν λέμε κάτι και το λέμε πριν ξεκινήσει η κάμερα, και το λέμε. Ναι. Και μετά όταν ξεκινήσει η κάμερα, προσπαθήσω εγώ να σου πω, όχι, όλα είναι με λιγάλα, όλα είναι αγγελικά φτιαγμένα. Όχι, δεν είναι Μα έτσι. Ο κόσμος θεωρώ ότι έχει το μεγαλύτερο ένστικτο στο τέλος της μέρας. Σωστό. Και ξέρει σωστό, περισσότερο. Σωστό. Πώς σχολιάζεις τα τελευταία γεγονότα γύρω από το ΡΙΚ που πολλοί λένε ότι έχει φτάσει να είναι πολύ ψηλά σε νούμερα τηλεθέασης φέτος, κάτι που δεν γινόταν τόσο πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά πολλοί λένε ότι έχουμε ένα κανάλι σαν τα υπόλοιπα. Ένα ιδιωτικό κανάλι με το ίδιο πρόγραμμα πάνω κάτω. Εντάξει, νομίζω αδικούν το ΡΙΚ. Mm-hmm. Το αδικούν το ΡΙΚ. Αν νιώθω ότι κάτι πρέπει να πω το ΡΙΚ θα το πω. Αλλά πιστεύω ότι αδικούν το ΡΙΚ, γιατί έχει εκπομπές που μόνο το ΡΙΚ τις έχει. Δηλαδή, είναι σε ένα πολλά μεγάλο βαθμό, τώρα αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωση, σίγουρα υπάρχουν. Αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό, τηρά για το σκόπο που υπάρχει το ΡΙΚ. Είναι μια δημόσια τηλεόραση. Έχει εκπομπές για τον πολιτισμό. Αν χρειάζεται να γίνουν περισσότερες, ναι. Υπάρχουν εκπομπές που να απευθύνονται στο διάφορο κόσμο. Ναι. Μπορούν να γίνουν και περισσότερες. Αλλά φαίνεται ότι τα ψηλά ποσοστά κάποιους πειράξανε. Κάποιους ενοχλήσανε. Σίγουρα. Ναι. Θα βάλω μια άνω τελεία. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.